Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Καβάλα, Στέλλα Μανώλα Κούρτη, παραχώρησε συνέντευξη τύπου με θέμα το 62ο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στη μνήμη του Ευστράτιου Ραφαήλ Μπίνη. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 2 Νοεμβρίου, από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 2.30 ώρα το μεσημέρι, στη λέσχη αξιωματικών Φρουράς Καβάλας. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Νοεμβρίου στο χώρο της λέσχης αξιωματικών Φρουράς Καβάλας. Και γι' αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε δημόσια και τον διοικητή στρατηγό της 20ης Τετρακισμένης Μεραρχίας. Είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μικρού Ευστράτιου Ραφαήλ Μπίνη. Ο πατέρας του, αν δεν απατώμε, είναι υπάλληλος του ΕΚΑΒ και θα σας πει περισσότερα και ο κύριος Ακάλουγλου. Στην αιμοδοσία αυτή καλούμε και τα παλιά και τα νέα μέλη να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα, γιατί το αίμα, όπως το ξέρετε πολύ καλά, σώζει ζωές. Και οι παλιοί ανενεργοί αιμοδότες καλούνται να προσφέρουν, όταν ήδη δεν μπορούν, κάποιο νέο μέλος το οποίο μπορεί να γραφτεί στο Σύλλογο. Και όταν λέμε νέο μέλος, εννοούμε κάποιον ανιψιό, κάποιο γιο, κάποιον φίλο κτλ. Περιμένουμε πάλι στη μνήμη αυτού του παιδιού να μπορέσει ο κόσμος της Καβάλας να παραβρεθεί και να δώσει έναν αγώνα με το αίμα του, με αυτή την αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί. Και θέλω να ξέρετε ότι οι ανάγκες σε αίμα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Εμείς οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ το ζούμε το πρόβλημα από κοντά. Και είναι, πιστεύω, η καλύτερη κίνηση που μπορεί να κάνει κάποιος να πάει να δώσει λίγο από τον χρόνο του και λίγο από το αίμα του για να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Θα ήθελα να απευθύνω το μήνυμα προς όλους τους τηλεθεατές και ακροατές να απευθυνθούν στο σύλλογό μας για κάθε περίπτωση την οποία θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο ο σύλλογός μας να κάνει ένα αφιέρωμα σε μια μελλοντική εκδήλωσή του. Όπως βλέπετε, στο κάλεσμα εκ μέρους του ΕΚΑΒ Καβάλας ο σύλλογός μας ανταποκρίθηκε αμέσως με μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια και χαρά. Και θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα σε όλη την κοινωνία της πόλης ότι τέτοιες προσπάθειες πρέπει να αγκαλιάζονται από όλους μας, να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Θέλουμε δίπλα μας και τα μέσα ενημέρωσης της πόλης προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας προσφέρετε, για την προβολή και την προώθηση των απόψεων του Συλλόγου μας και του κάθε ευγενούς έργου το οποίο προσπαθούμε ταπεινά κάθε φορά να προσφέρουμε.